Πάμε να ξεκινήσουμε μια εβδομάδα που πρέπει να σκεφτούμε όσα συνέβησαν μέσα σε 24 ώρες. Συλλήψεις μελών ενός κόμματος της Δημοκρατίας. Ενός μορφώματος ακραίας λογικής που θέργεψε, ρίζωσε και μεγάλωσε μέσα στη Δημοκρατία. Σαν να γέννησε, σαν να έβγαλε η ίδια η Δημοκρατία. Βρώμικη τύχη γεμάτη με συνθήματα. Ένα μεγάλο καρκίνωμα που έγραφαν οι ανάρχες κάθε βράδυ. Συγκλονισμένοι, παγωμένοι όλοι. Είσαι ελεύθερος όταν δεν έχεις τίποτα. Ο κόσμος θολωμένος. Και στου βυθού σου ταξιδεύεις το σκοτάδι. Τι να κάνω, τι να πω. Άλλοι με χειροπέδες, άλλοι μιλούν. Έτσι μεγάλωσα στις πόλεις τα ροκάδικα. Οπαδοί ενός κόμματος παγωμένοι. Τι συνέβη. Με τους καπνούς και τα μπουκάλια. Πιάσαν τον αρχηγό μας, πιάσαν τους βουλευτές μας, γιατί? Για να ξεχνάω το ταλκά μου τα μεσάνυχτα. Γιατί οι ίδιοι δεν ήξεραν το ποινικό κομμάτι της ζωής αυτών των ανθρώπων. Αναζητούσα την ελπίδα σε ένα ψέμα. Γιατί οι ίδιοι δεν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν όσα συμβαίνουν. Οι αλήθειες επηγαίνουν. Τα παραμύθια λένε ψέματα. Γι' αυτό και δεν πεθαίνουν. Πού είναι η αλήθεια και πού είναι το παραμύθι? Πώς μπορεί αυτή τη στιγμή ο οπαδός, ο ψηφοφόρος της Χρυσής Αυγής, όχι ο πυρήνας, όχι ο εμπνευτής επί δεκαετίες, όχι αυτός που φόραγε τη γαλότσα και την παραλλαγή πόλης, όχι αυτός που άνετα έπαιρνε το λοστάρι, όχι αυτός που πήγαινε στο στρατόπεδο να εκπαιδευτεί, όχι αυτός που ήθελε την πολεμική τέχνη για να επιβάλλεται, όχι αυτός που χαιρέταγε ναζιστικά, όχι αυτός που λάτρευε το Χίτλερ, όχι αυτός που ήθελε τη βία, όχι αυτός που ήθελε το φόβο, όχι αυτός που ήθελε την τρομοκρατία. Μιλάω για τον ψηφοφόρο της Χρυσής Αυγής που ήθελε μόνο να εκδικηθεί, μόνο να τιμωρήσει αυτούς που του διέλυσαν τη ζωή του. Και νόμιζε και πίστευε πως βρήκε, και κάποιοι από αυτούς εξακολουθούν να πιστεύουν πως βρήκαν τον κατάλληλο τιμωρό του δυνάστη τους, του βασανιστή τους. Για αυτούς έχουμε σκεφτεί, έχει σκεφτεί φίλε ακροατή, αγαπητή ακροάτρια, έχω σκεφτεί εγώ τι θα κάνω. Πώς θα μπορέσω να τους μιλήσω κατάματα όταν ήδη νιώθουν να ντρέπονται και λαβωμένοι στη γωνία? Θα τους χτυπήσω αλίπητα και θα τους κουνήσω το χέρι και το δάχτυλο? Ή θα τους πω, έκανες λάθος, είδες, η τιμωρητική ψήφος είχε μέσα της τιμωρία, είχε μέσα της έγκλημα σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, είχε μέσα της ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είχε μέσα της οπλισμό, είχε μέσα της παρανομία, είχε μέσα της έγκλημα. Έλα εδώ. Έλα πίσω. Έλα πίσω και πήγαινε όπου θες. Πήγαινε σε όποιο κόμμα θες εσύ. Φτιάξε δικό σου κόμμα. Αλλά έλα πίσω στη Δημοκρατία. Έχουμε χρόνο να το πούμε αυτό στον χρυσαυγίτη ψηφοφόρο. Στον απεγνωσμένο ψηφοφόρο που ψήφισε Χρυσή Αυγή γιατί θέλει κάπου στο διάβολο να εκτονωθεί και να πει ένα όχι. Όχι σε αυτούς που εξαθλίσαν τη ζωή μου. Μπορούμε. Έχουμε τη δύναμη αυτή τη στιγμή, φίλοι ακροατές. Γιατί αυτή τη στιγμή όποιος μιλήσει είναι χρυσαυγίτης. Όποιος θυμίσει την όποια κακή διαχείριση των οικονομικών ενός λαού, ενός κράτους, την υπενθυμίσει αυτή τη στιγμή είναι χρυσαυγίτης. Όποιος αυτή τη στιγμή μιλήσει για το τι μπορεί να συμβαίνει με την Τρόικα, με αυτές τις ώρες, τις κρίσιμες ώρες για την ελληνική οικονομία, με τις συμβάσεις, τις μετακινήσεις, τις συμφωνίες, είναι χρυσαυγίτης. Γιατί όλα είναι ένας κουβάς επικοινωνιακός. Η Χρυσή Αυγή έχει δύο κομμάτια που πρέπει να δούμε κατάματα. Είναι το ιδεολογικό κομμάτι που πρέπει να το απαντήσει η πολιτεία. Τα κόμματα, οι ίδιοι πολίτες να το απαντήσουν διαφορετικά με διάλογο. Να εξηγήσουν, να δώσουν επιχειρήματα. Τα κόμματα να δώσουν λύσεις, να δώσουν απαντήσεις στον απεγνωσμένο λαό που είτε ψήφισε τιμωρητικά Χρυσή Αυγή,
είτε κοίταγε φιλικά προς τα εκεί. Πρέπει οι ίδιοι να αναλάβουν την ευθύνη να δηλώσουν παρόν και να πούμε είμαστε εδώ και απαντάμε σε αυτά τα οποία σας οδήγησαν εκεί. Και ζητάμε και συγγνώμη γιατί σας οδηγήσαμε εκεί, γιατί αδιαφορήσαμε για σας. Είναι η στιγμή ευθύνης για όλους μας. Είναι η στιγμή να προλάβουμε τους μικρούς πυρήνες, όχι τους επίσημους πυρήνες της Χρυσής Αυγής, που είχαν εκπαιδευτεί να ασκούν βία, να περνούν σε κινήσεις παραβατικότητας. Είναι η στιγμή να προλάβουμε αθώους εισαγωγικά, απεγνωσμένους πυρήνες ή θύλακες στιγμής προσώπων που είχαν ψηφίσει η Χρυσή Αυγή και τώρα όσοι υπόλοιποι ξαφνικά ένιωσαν ξαφνικά, σιωπούσαν επί χρόνια και τα τελευταία 24 ώρα έχουν γίνει αντιφασίστες του κερατά και έχουν ανέβει στα κεραμίδια και στα κάγκελα και επιχειρηματολογούν με αναφορές από τα μέσα ενημέρωσης, να αφήσουν αυτό το τζαμπουκά της ημέρας και να σκεφτούν ότι άλλο το ποινικό κομμάτι, άλλο ο θολωμένος οπαδός της Χρυσαυγής, ο Χρυσαυγίτης με το λοστάρι και άλλο ο πολίτης που ψήφισε λάθος Χρυσή Αυγή για να τιμωρήσει. Αυτόν πρέπει αυτή τη στιγμή να πλησιάσουμε και να μιλήσουμε μαζί του. Όχι να κατέβουμε στη γειτονιά, στον καφενέ, στο κομμωτήριο, στο γραφείο, στο ταξί, στο φορτηγό και να του πούμε είσαι Χρυσαυγή της εγκληματίας. Γιατί θα τον στείλεις σε χειρότερη συμπεριφορά, σε ακόμα πιο τιμωρητική επιλογή. Θα τον απομονώσεις ενώ είναι κομμάτι δικό σου. Έχετε βιώσει την ίδια εξαθλίωση. Απλά αυτός, αυτή έκανε άλλη επιλογή. Έχουμε την ποιότητα αυτή τη στιγμή Έλληνες πολίτες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί πολίτες, ό,τι και αν κάνουμε, όποια ιδιότητα επαγγελματική κοινωνική έχουμε, να δούμε την αλήθεια κατάματα. Το ποινικό κομμάτι θα το διερευνήσει η δικαιοσύνη. Και καλά θα κάνει, κάνει το καθήκον της. Το ιδεολογικό κομμάτι πρέπει να το απαντήσουμε όλοι μας, για να μην το ξαναβιώσουμε. Για να μην έρθει ιστορικά. Είναι ιστορικό δεδομένο αυτό βέβαια. Δεν μπορούμε εύκολα να βγάλουμε αυτό το εφιάλτη από την πλάτη μας και από την ιστορία τη δική μας, αλλά και την ευρωπαϊκή ιστορία των άκρων. Μπορούμε να δώσουμε, έχουμε την ποιότητα και το θάρρος και τη διάθεση και τον χρόνο να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα αυτών που ασκούσαν προσελητισμό και βάζαν κόσμο στην ακραδεξιά. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Τα υπόλοιπα είναι συμψηφισμοί, είναι εξισώσεις. Είναι διάλογος για να ξεφύγουμε από αυτό που δεν διαβάσαμε, δεν μάθαμε ή βαριόμαστε να καταλάβουμε. Αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει το καθήκον της. Αφήστε τη συνωμοσιολογία στην άκρη. Γιατί τώρα και γιατί ποτέ και τα λοιπά. Τώρα. Γιατί έτσι έγινε. Γιατί χύθηκε αίμα. Γιατί ανοίξανε στόματα. Γιατί μίλησε κόσμος. Γιατί βρέθηκαν όλοι με θάρρος ενώπιον της δικαιοσύνης. Και γιατί στη γωνία μια κυβέρνηση αναγκάστηκε ή αποφάσισε, στην κρίση τη δική σας αυτό, να θωρακίσει την ψυχολογία και το περιβάλλον της δικαιοσύνης για να κρίνει και να δράσει και να παρεύει αποφασιστικά και με αποτελεσματικότητα. Τα υπόλοιπα θα τα δείξει ο χρόνος. Εμείς αλλάξαμε, το πήραμε το μήνυμα. Αλλάξαμε ή θα πάμε παραπέρα, γεννώντας την επόμενη Χρυσή Αυγή, την ασημένια πεταλούδα, την πλατινένια άποψη ή οτιδήποτε άλλο. Όσοι και αν μπουν στη φυλακή, αν εμείς δεν αλλάξουμε και αν εμείς δεν σκοτώσουμε το φασίστα μέσα μας ή αν δεν πάψουμε να ανεχόμαστε τον οποιοδήποτε φασισμό από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω, η άκρα δεξιά θα είναι στη γωνιά και θα στείνει φάκες. Φάκες αυτιών και θα μας πιάνει σαν τα ποντίκια. Ξυπνήστε, ας ξυπνήσω κι εγώ. Για να είμαστε έτοιμοι για όσα ακούμε σήμερα, για όσα θα ακούσουμε αύριο.